το Πανεπιστήμιο του Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας είναι σταθερά ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Ένα από τα ακαδημαϊκά τμήματα του Πανεπιστημίου βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και είναι το International Faculty City College. Το Τμήμα Ψυχολογίας προσφέρει μεταξύ άλλων δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών προγραμμάτων στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Είναι το MA in Counseling Psychology with a Practicum και το MSc in Counseling Psychology. Το MA in Counseling Psychology with a Practicum έχει το ίδιο θεωρητικό μέρος που έχει και το MSc, αλλά αποτελείται, εκτός από το θεωρητικό μέρος, από πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, η οποία γίνεται είτε στο δικό μας συμβουλευτικό κέντρο, είτε γίνεται σε κάποια δομή από τον εκπαιδευόμενο, δομή με την οποία συνεργάζεται το Τμήμα Ψυχολογίας. Το δυνατότερο σημείο του προγράμματος είναι ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων ενός ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού τίτλου και ενός προγράμματος στην επαγγελματική κατάρτιση. Δηλαδή το μεταπτυχιακό αυτό, αν και ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό, έχει την πρακτική εμπειρία που χρειάζεται ένας εκπαιδευόμενος για να αποκτήσει τις δεξιότητες που θα χρειαστεί εκ των υστέρων αφού αποφοιτήσει και έχει επίσης και όλα τα πλεονεκτήματα ενός ακαδημαϊκού προγράμματος, όπως για παράδειγμα το ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που τίθενται από τα ανάλογα επαγγελματικά σωματεία, όπως το Βρετανικό Σύλλογο για τη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία. Δηλαδή το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και τρέχει με βάση αυτές τις προδιαγραφές. Το πρόγραμμα αυτό δεν εστιάζει σε ένα μεμονωμένο θεωρητικό μοντέλο και θεωρώ ότι αυτό είναι άλλο ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα του προγράμματος, αλλά στοχεύει στο να εκπαιδεύσει τον φοιτητή να χρησιμοποιεί τις βασικότερες τεχνικές από τις τρεις κύριες θεραπευτικές προσεγγίσεις, δηλαδή κάποιες βασικές τεχνικές από την ψυχανάλυση, κάποιες βασικές τεχνικές από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία και κάποιες τεχνικές από την υπαρξιακή θεραπεία. Αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα, γιατί μαθαίνει έτσι ο εκπαιδευόμενος, ανάλογα με τον πελάτη και με το πρόβλημα, για την εξοικονόμηση χρόνου να χρησιμοποιεί τις τεχνικές που χρειάζεται ώστε να είναι αποτελεσματικές για το συγκεκριμένο περιστατικό.